Πάμε να πραγματοποιήσουμε μια ζωντανή σύνδεση μέσω Skype για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ζήσιμο Χαρμπαλή. Είναι παθολόγος σε νοσοκομείο της Βαρκελόνης στην Ισπανία. Πάμε να δούμε τον κύριο Χαρμπαλή. Κύριε Χαρμπαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Πόσα κρούσματα είχε σήμερα η Βαρκελόνη? Για τη Βαρκελόνη να σας πω, δεν ξέρω, ναι. δεν τα είδα. Είναι 19.700 στην Ισπανία χτες. Ναι. Τα σημερινά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Α, για όλους. Η θανάτη είναι στους 170. Υπάρχει μία αύξηση το τελευταίο διάστημα, σας ανησυχεί κάποιοι γιατρέ? Υπάρχει αύξηση μεγάλη, σχεδόν σε λογαριθμικό επίπεδο. Έχουμε ξεπεράσει σε τα επίπεδα του Μαρτίου. Αυτό βέβαια οφείλεται και στο γεγονός του ότι έχουμε τις ταχύς εξετάσεις, ναι, τα rapid test, όπου ακόμα και σε όλες τις στενές επαφές των οροθετικών για τον κορονοϊό δημιουργούμε αυτό το τεστ, οπότε έχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Ενώ αν συγκρίνουμε το τι γινόταν πριν 6-8 μήνες, τότε δεν είχε καμία σχέση. Τότε είχαμε έναν ίσως θετικό, τον εφαίρεμε στο σπίτι και δεν είχαμε τα τεστ για να τα κάνουμε. Τώρα με το παραμικρό, με την κάθε υποψία, κάνουμε τεστ PCR, ταχύ για τα αντισώματα ή για αντιγόνα που είναι το καινούριο και πάντα έχουμε μεγαλύτερα νούμερα. Όσο πιο απλό τεστ κάνουν, τόσο περισσότερα νούμερα έχουμε. Αύξηση βέβαια, λοιπόν στο μέτωπο των κρουσμάτων σε σχέση με το πρώτο κύμα έξαρσης του κορονοϊού, στο μέτωπο στις απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Εκεί είμαστε καλύτερα. Θα σας εξηγήσω. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι έχουμε περισσότερα νούμερα επειδή κάνουμε περισσότερες εξετάσεις. Από την άλλη, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ακόμα δεν είναι όπως ήταν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Έχουμε γύρω στο 80% των μονάδων εντατικής θεραπείας πλήρης, από τις οποίες οι μισές περίπου είναι από κορονοϊό. Τώρα σιγά σιγά, καθώς ξεκινάει ο χειμώνας, θα δούμε να αυξάνεται ο αριθμός και των εισαγωγών και δυστυχώς και των θανάτων. Βέβαια, πιστεύουμε ότι δεν θα είναι στα ίδια επίπεδα σε ποσοστό όπως προηγουμένως, καθώς ξέρουμε πολλά περισσότερα για τον κορονοϊό, ξέρουμε περισσότερα στο τι φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε, στο πώς να χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα και με την κριτήρια. Στην αρχή ήταν κάτι τελείως άγνωστο, πιστεύουμε ότι ήταν απλά μια πνευμονία και τώρα βλέπουμε ότι είναι κάτι πολύ συστημικό. Μπορεί να πιάσει τον εγκέφαλο, έως τις πνεύμονες, έως την καρδιά, τα πάντα. Μάλιστα. Γενικά είστε παθολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο της Βαρκελόνης. Σωστά, γιατρέ? Ναι, κάνω επίγοντα περιστατικά σε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο και είμαι και σε ένα κέντρο υγείας παθολόγος. Οι εικόνες τις οποίες αντικρίζετε καθημερινά έχουν ως επίκεντρο, γιατρέ? Ως επιστοπλίστων είναι οι υποψίες κορονοϊού. Δυστυχώς είναι πολλές, βεβαίως, και στα επίγοντα και στο κέντρο υγείας. Να φανταστείτε ότι μόνο εγώ χτες στο κέντρο υγείας διέγνωσα 14 άτομα. Μόνο εγώ. 14 άτομα. Με ποια συμπτώματα? Μόνο εγώ με συμπτώματα. Με συμπτώματα ήπια. Οι περισσότεροι ήταν με ήπια συμπτώματα. Μπορεί να είναι μόνο μυαλγίες, δηλαδή να είναι οι αρθρώσεις και εμείς. Μπορεί να είναι μόνο πονοκέφαλος. Μπορεί να είναι μόνο διάρρεια. Συνήθως είναι βήχας και δύσπνοια, αλλά πάρα πολλές φορές βλέπουμε το ότι ειδικά στα νέα άτομα είναι πονοκέφαλος και μηνική πόρα. Γιατρέ, φαντάζομαι ενημερώνεστε για την κατάσταση στην Ελλάδα και για τα κρούσματα. 1211 σήμερα, περισσότερα από 1500 χθες. Θεωρείτε ότι ξεφεύγει κάπως η κατάσταση και αν ένα γενικό lockdown είναι πλέον η μόνη λύση? Το γενικό lockdown είναι μέρος της λύσης. Όσο εμείς δεν θα προσέχουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Στην Ισπανία ακόμα δεν έχουμε κάνει όλοι το lockdown. Κάνουμε συσκότηση από τις 11 το βράδυ, στην Καταλονία από τις 10 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα δεν θα μπορούμε να βγούμε ούτε από τον Δήμο. Σαν να λέμε από την Βαρκελόνη δεν μπορώ να πάω δίπλα στον Πράτη, στο Οσπιταλέτ. Σαν να λέμε από Ηράκλειο δεν μπορεί να πας Χανιά. Ναι. Από την άλλη όμως, εάν ο κόσμος δεν προσέχει, δεν έχει κανένα νόημα ούτε το πιο σκληρό lockdown. Όταν βλέπω ο κόσμος στον δρόμο να αγκαλιάζεται, να μην φοράει τη μάσκα, να δίνει ο ένας από το ποτήρι του αλλού, ό,τι και να κάνουμε, όσο και να αποφευκεί ο κόσμος και οι μαγαζατόρες και όλη η οικονομία, εάν ο κόσμος δεν προσέχει, δεν έχει κανένα. Γιατρέ, είναι συνειδητοποιημένοι οι Ισπανοί αναφορικά με το πώς πρέπει να διαχειριστούν την πανδημία του κορονοϊού?
Είναι πολύ περισσότεροι από τις έννοιες και θα σας εξηγήσω το λόγο. Η Ελλάδα είχε την τύχη να μην έχει τόσο μεγάλο και γερό χτύπημα από τον κορονοϊό στο πρώτο κύμα. Η Ισπανία δυστυχώς εξεπλάγει σοβαρά. Οπότε όλοι εδώ γνωρίζουν κάποιον ή συγγενή ή φίλο ή πατέρα φίλου που να έχει πεθάνει από τον κορονοϊό. Οπότε υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και όλοι προσέχουν. Δηλαδή οι μάσκες τις βάζουν ευλαβικά, πλήσιμο χεριών, αποστάσεις, γίνεται αρκετά. Γιατί όλοι έχουν δει το θάνατο με τα μάτια τους ή με κάποια συγγενή. Μικρά παιδιά προσέρχονται στο νοσοκομείο, γιατρέ, έχετε κρούσματα δηλαδή σε ανηλίκους? Τα μικρά παιδιά υπάρχουν τα κρούσματα, ειδικά με τα σχολεία, αλλά δεν εμφανίζουν σχεδόν καθόλου συμπτώματα. Συνήθως τους κάνουμε ιχνηλατήσεις βασισμένες από τα συμπτώματα των εφήβων και των ενηλίκων που είναι στον οικογενειακό πυρήνα. Και βέβαια ξεκινά μια πολύ μεγάλη συζήτηση πώς ένας πολίτης, ένας άνθρωπος θα ξεχωρίσει τα συμπτώματα μιας ίωσης, καθώς μπαίνουμε και στην εποχή του φθινοπόρου, έχουμε πει, με τα συμπτώματα του κορονοϊού. Επικρατεί εδώ στην Ελλάδα μια σύγχυση. Δεν ξέρω στην Ισπανία τι επικρατεί. Αυτό είναι κάτι που μίλησε, γιατί λέμε συνεχώς. Εάν κάποιος έχει ένα σύμπτωμα, δεν πρέπει αμέσως να λέμε ότι είναι κορονοϊός. Όλες οι ασθένειες, όλες οι παθήσεις υπάρχουν όπως πάντοτε. Αν κάποιο λέει ότι έχει μια δυσπνία, πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε ως υποψία κορονοϊού, αλλά από την άλλη να κάνουμε όλες τις εξετάσεις που χρειάζονται για να λέμε μήπως είναι μια πνευμονία από βακτηρίδια, μήπως είναι απλά ένα ιός γρήπης κλπ. Δηλαδή, εμείς οι γιατροί έχουμε ένα διπλό φόρτο εργασίας. Έχουμε δηλαδή όλη τη διαδικασία του κορονοϊού με τα δικά του πρωτοκόλλα, συν αυτό που κάνουμε εμείς κανονικά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν μπορούμε να θέλουμε μπανάλ μια ασθένεια, να πούμε εντάξει, είναι γρήπη. Από την άλλη, όμως, ένας ασθενής ο οποίος είναι σε μεγάλη ηλικία ή έχει πολλές διαγνώσεις, πρέπει να προσέχουμε. Και ο ασθενής και εμείς, γιατί. Μάλιστα. Γιατρέ, αν σας έλεγα μέσα από 2-3 λέξεις να χαρακτηρίζατε τον κορονοϊό, την πανδημία, τι τίτλο θα βάζατε, τι λέξη θα χρησιμοποιούσατε? Πρωτόγονη τραγωδία. Τραγωδία. Όσον αφορά τη δική μας γενιά, ναι. Είναι κάτι το οποίο η δική μας γενιά δεν έχει ζήσει, ούτε περίμενε να ζήσει. Κανείς. Γιατρέ, σε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, φαντάζομαι τις ακούτε, τις διαβάζετε, έχετε εικόνα. Τι απαντάτε? Κοίτα, ο άνθρωπος είναι καλωδιωμένος στον εγκέφαλο του να είναι καχύποπτος και να βρίσκει πάντα κάτι υπόλοιπο που καραδοκεί να τον φάει. Αυτό είναι βασική ψυχιατρική. Πρέπει όμως να έχουμε ένα κριτικό μυαλό και να μην διαβάζουμε οτιδήποτε βρίσκουμε σε ένα βίντεο του YouTube ή σε ένα chain mail του WhatsApp ή του Hotmail. Μιλάμε για επιστήμη. Έτσι. Δηλαδή, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε σήμερα με βάση την επιστήμη. Μάλιστα. Εάν ήταν όπως λέει ο κόσμος, εγώ θα ήμουν δισεκατομμυριούχος και θα πετούσα ένα jet. Δεν γίνονται αυτά ως γιατρός, δηλαδή. Οπότε παίρνω. Αυτά είναι αυτοί. Προσπαθώ εγώ, ένας από τους λόγους που μιλάω στην τηλεόραση. Ναι. Okay, εγώ και οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο, είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο που δεν ξέρει ιατρική ποια είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Γιατί ζούμε αυτό που ζούμε. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χαρμπαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Τελείσματα. Να είστε καλά.